Ο βουλευτής της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας με πλούσια επικαιρότητα, πολύ πλούσια δυστυχώς. Τον καλησπερίζω και σας εύχομαι καλησπέρα, και καλή χρονιά. Γιατί δυστυχώς, η επικαιρότητα είναι πάντα καλή. Γενικά η βαριά επικαιρότητα είναι σαν αυτό που λένε, δεν κάνει να τρως βαριά το βράδυ. Και το 2020 έχει τα θέματά του, κακά τα ψέματα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σειρά ερωτήσεων ως δικηγόρος του διαβόλου. Βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να απαντάμε. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση για αναποτελεσματικότητα στην εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, κραδένει το χαρτί Βερολίνο. Δεν ήταν η Ελλάδα εκεί, δεν εκλήθη η κυβέρνηση στο Βερολίνο. Συζητούσαν όλοι για το τι θα γίνει στο μαλακό μας υπογάστριο και εμείς τα βλέπαμε από την τηλεόραση. Κοιτάξτε, η Ελλάδα ποτέ δεν έχει κληθεί καταρχήν στο Βερολίνο. Σε αυτή στην σύσκεψη του Βερολίνου δεν έχει συμμετάσχει ποτέ. Δεύτερον, δεν έχει κληθεί, παρότι όλοι θέλαμε να κληθεί και το ζήτησε και ο Πρωθυπουργός και το κατήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, αλλά έχουμε κάνει τέτοιες, η διπλωματία και η κυβέρνηση έχει κάνει τέτοιες κινήσεις από το παρασκήνιο που ήταν σαν να ήταν ο σιπαρών. Και όπως είδατε και τα αποτελέσματα του Βερολίνου, τα οποία φοβόμασταν, δεν ήταν αυτά που συζητούνταν πριν την διάσκεψη. Και οι προσδοκίες από τη διάσκεψη του Βερολίνου ήταν πολύ υψηλές και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Ναι. Οπότε θα υπάρξει ανάγκη να επαναληφθεί άλλη μια τέτοια διάσκεψη στα πλαίσια του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιου άλλου διεθνούς φορέα. Ναι. Θα δούμε. Οπότε. Δεν χάσαμε κακός, και τίποτα, μου λέτε. Κοιτάξτε, πάντα είναι όφελος για τη χώρα να βρίσκεται σε μία συζήτηση διεθνή με διεθνείς ηγέτες για θέματα που αφορούν την περιφέρειά μας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι την απουσία μας την επέβαλε ο Σουλτάνος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και εάν ήταν έτσι, διεψεύστηκε αυτό. Εάν ήταν έτσι, ο Σουλτάνος δεν θα σηκώνονταν και θα έφευγε στη μέση της διάσκεψης, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι επειδή δεν έγιναν τα θελήματα του κυρίου Ερντογάν, εγκατέλειψε τη διάσκεψη στη μέση και έφυγε. Έλεγε ότι έφυγε ενοχλημένος. Έφυγε ενοχλημένος. Άρα δεν χάσαμε γιατί δεν ήμασταν. Θα ήταν καλά, ίσως θα ήμασταν πιο πολύ ωφελημένοι αν ήμασταν στη διάσκεψη. Κανένας δεν διαφωνεί γι' αυτό. Εν τω περιπτώσει, έγιναν εκείνες οι κινήσεις, οι προπαρασκευαστικές, αν θέλετε, από την κυβέρνηση και τη διπλωματία, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό, που ξέρετε, μίλησε με όλους τους ηγέτες της Ευρώπης και ίσως. Και εν τη απουσία μας προλάβαμε κάποιες αποφάσεις δυσάρεστες για τη χώρα μας. Οι ίδιες κατηγορίες ακούγονται και για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ευθέως σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγε ο Πρωθυπουργός, τα έδωσε όλα, δεν πήρε τίποτα. Δεν παίρνει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίρνει τίποτα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις κρίσεις τους και στην κριτική τους. Διότι η θύμιση από τη κυβέρνησή τους είναι πάρα, πάρα πολύ νοπή. Εάν εννοούν το ότι συμφωνίες ανανέωσεων των βάσεων και των συμβάσεων που έχουμε για την διευκόλυνση των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Αυτό είναι στο «τα έδωσε όλα», φαντάζομαι, όπως και τη θετική δήλωση για την υπόθεση Σουλεϊμανή. Η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε πάνω στις συμφωνίες. Οι συμφωνίες έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν γίνει πριν. Ναι. Είχαν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Κινήθηκε πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Στην Αμερική, η χώρα μας, ο Πρωθυπουργός, αναβάθμισε πάλι τη χώρα μας. Η χώρα μας είναι αναβαθμισμένη το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τις άλλες χώρες στον περίγυρό μας. Mm-hmm. Αναβαθμίστηκε. Τι περιμέναμε να πάρουμε? Ό,τι ζητούσαμε το πήραμε. Η δηλώση του Πομπέου περί του μνημονίου. Βεβαίως, περί του μνημονίου Λιβύης-Τουρκίας είναι σαφές. Η δήλωση του Κογκρέσου για τη χώρα μας είναι σαφής. Ναι. Πρέπει όταν κάνουμε κριτική να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Τι συμβαίνει σήμερα στην Αμερική, που συμβαίνει για πρώτη φορά? Δεν υπάρχει κοινή γραμμή ανάμεσα στο Κογκρέσο, στη Γερουσία και τον Πρόεδρο. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στις ΗΠΑ. Άρα υπάρχει μια διαρχία εκεί. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, η ισχυρή δύναμη, το βαθύ κατεστημένο
Και αυτοί που χαράζουν την πολιτική και την εξωτερική και την διεθνή είναι η γερουσία και όχι ο πρόεδρος. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Τραμπ έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλά υπάρχει και η γερουσία και το Κογκρέσο που τον δεσμεύει να εφαρμόσει αυτά που θέλει. Και εν διάφτη περιπτώσει και η δήλωση του κυρίου Τραμπ για το μνημόνιο ήταν μια δήλωση στήριξης των ελληνικών θέσεων. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας να πάρει ο Πρωθυπουργός. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη, με θετικά αποτελέσματα, mm-hmm. καλά προετοιμασμένη από τον Πρωθυπουργό, με καλές επαφές. Κατηγορήθηκε, και να σας πω κάτι. Κατηγορήθηκε για τους χειρισμούς του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Γιατί ήταν unfair το ότι έκανε σκληρή κριτική ενώ ήταν ο Πρωθυπουργός της ΗΠΑ κατά τη διάρκεια δηλαδή. Εκεί θέλω να φτάσω. Σε μια περίοδο που δεχόμαστε πολλές προκλήσεις από τον περίγυρό μας. Όχι μόνο από την Τουρκία και γενικά από τον περίγυρο και από τα Βαλκάνια. Εμείς πρέπει να δείχνουμε μια αραγή και συμπαγή εικόνα στο εξωτερικό. Αντί γι' αυτό, ενώ ο Πρωθυπουργός συζητά για τα θέματα της χώρας στις ΗΠΑ, η αντιπολίτευση κάνει κριτική. Δεν είναι σωστά πράγματα, δεν είναι σοβαρά θέματα αυτά. Υπάρχει χώρος και πεδίο να έρθει στο κοινοβούλιο ή σε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών να πει ο καθένας τις θέσεις του. Mm-hmm. Αλλά αυτό... Δεν δείχνει σοβαρή εικόνα χώρας που είναι αραγής και αντιμετωπίζει ενιαία τις προκλήσεις που δέχεται. Mm-hmm. Στο προσφυγικό, με άριστα το 10, πού είστε? Το προσφυγικό, θα σας πω. Το προσφυγικό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνεί κανείς. Ήσασταν έξω από το χορό, λέει η αντιπολίτευση, λέγατε πολλά τραγούδια. Τώρα πήρατε την καυτή πατάτα. Όχι. Όχι. Ήμασταν έξω από το χορό. Μέχρι το 2015 το διαχειριστήκαμε εμείς πάρα πολύ καλά. Η διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ στο προσφυγικό άνοιξε πάρα πολύ το θέμα, δηλαδή άφησε πολύ ελεύθερα τη χώρα και πολύ ελεύθερη την διακίνηση χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτό για να συμμαζευτεί θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο μια λογική η οποία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 4 χρόνια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στην ΗΠΑ αρμοστία και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης να την αλλάξουμε αυτή αμέσως. Και αλλάζει σιγά σιγά και γίνονται πράγματα. Ήδη τα σύνορα φυλάσσονται καλύτερα, οι ροές συνεχίζουν διότι τα χρήματα είναι πολλά, οι διακινητές ρισκάρουν πολλά και το ξέρετε καθημερινά συλλαμβάνονται. Τα προαναχωρησιακά κέντρα. Τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται όταν λέτε? Ήδη έχουν καθοριστεί και ετοιμάζονται ανά τη χώρα. Ναι. Έτσι, βεβαίως, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα για να σταματήσει αυτή η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων που έχουν ή δεν έχουν νόμιμα παραστατικά ή νόμιμη παραμονή στη χώρα μας. Με την Τουρκία αρχίσανε οι επιστροφές, έχουν φύγει αρκετοί την προηγούμενη Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή έχουν επιστρέψει. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 400 σύνοροφυλάκων, οι οποίοι θα φυλάνε πολύ καλά τα σύνορα. Ενισχύεται το λιμενικό. Γίνονται πολλά πράγματα. Ο νόμος, ήδη οι διαδικασίες απόδοσης του ασύλου άρχισαν να επιταχύνονται. Ο νόμος εφαρμόζεται, αυτός που ψηφίστηκε για το άσυλο, αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος για να μπουν αυτά σε μια Πάντως, καλή ροή. Ακούω πάρα πολλούς, δεν ξέρω πώς σας ακούγεται η ιδέα, αντί για κέντρα κλειστού τύπου, πολλοί προτείνουν νησιά κλειστού τύπου. Το έχουμε ακούσει και εμείς, μας το λένε και εμάς, το προτείνουμε στην κυβέρνηση, νησιά, ξερονήσια. Ξερονήσια. Ναι, όχι κατοικημένα νησιά. Είναι μία άποψη, το εξετάζει η κυβέρνηση, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Εμείς πιστεύουμε και ελπίζουμε σε λίγους μήνες να σταματήσουν οι ροές, να μπορεί να αποδίδεται μέσα σε 2-3 μήνες ή να μην αποδίδεται, να απορρίπτεται το αίτημα του ασύλου και στη συνέχεια να γίνονται οι επιστροφές. Δεν μπορεί να το διαχειριστούμε αυτό το θέμα με παραμονή νόμιμων ή μη νόμιμων στη χώρα μας. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Τελευταία ερώτηση, επίσης για δύσκολο θέμα, κύριε Αναστασιάδη. Ακούω από Βερολίνο την κυρία Μέρκελ
ότι θα είναι αρκούντος πιεστική τώρα την άνοιξη για την έναρξη ενταξιακών διαδικασιών για Σκόπια και Αλβανία. Ετοιμάζεται, έχει ρίξει την πατάτα στο τζάκι, στα κάρβουνα και βλέπω να γίνεται καυτή, θα σας την πετάξει. Τι θα κάνετε? Η Μέρκελ πάντα, η Γερμανία ως πολιτική, διαρκής εξωτερική πολιτική, ήταν πάντα πιεστική στο θέμα αυτό, στα θέματα αυτά ή στα θέματα που αφορούν την Βαλκανική, όπως ήταν και πιεστική στο θέμα της συμφωνίας με τα Σκόπια. Ναι. Περισσότερο οι Γερμανοί πιέσαν και οι Ευρωπαίοι παρά οι Αμερικάνοι, έτσι, να είμαστε ναι. Νομίζω ότι, και το λέει ο Πρωθυπουργός, ότι για να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες θα μπουν όροι και προϋποθέσεις. Το βέτο είναι, έχει ανακοινωθεί και είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Αν δεν συμμορφωθούν, μεγάλο θέμα έχουμε και με την Αλβανία και με την εθνική ελληνική μειονότητα. Ναι, προφανώς. Έτσι. Ειδικά εσείς είστε ο απόλυτος γνώστης είναι, του θέματος. Είναι τεράστιο το θέμα εκεί και εκεί πρέπει να μπουν πολύ σκληρά αντίμετρα για να επιτρέψουμε Είναι ξεκάθαρο αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης. Το έχετε καταστήσει σαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει πει και το λέει συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολιτική που θα εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έδειξε ο Πρωθυπουργός ότι αυτό που λέει το κάνει. Mm-hmm. Δεν λέει πράγματα.